Απάντησε στην απάντηση του κυρίου Γιδόπουλου έδωσαν οι οργανωμένοι φιλαθλητές Νίκης Βόλου, καλώντας τον για ακόμη μία φορά να απομακρυνθεί από την ομάδα. Με αίσθημα ηδείας, απέχθειας αλλά και λύπησης για το κατάντημά σας, είδαμε το κλασικό κόλπο σας να τίθεται ακόμη μία φορά σε λειτουργία. Η συνταγή γνωστή, μόλις όλος ο κόσμος της Νίκης στραφεί εναντίον του κυρίου Γιδόπουλου και των υπολείπων μετόχων, ενεργοποιείται αυτόματα το σχέδιο από προσανατολισμού. Ο γνωστός εχθρός κάνει τηλεφωνική ή γραπτή παρέμβαση, ο κύριος Γιδόπουλος το παίζει δίθεν ενοχλημένος, ξυπνάει μέσα η δίθεν αγάπη για την Νίκη, τον πιάνουν οι δίθεν κρίσεις αξιοπρέπειας, την επόμενη μέρα πληρώνει τα χρέη για να αποκατασταθεί η χαμένη μας έγκλη και αυτόματα γίνεται ο ήρωας που σώζει την ομάδα από τον εξευτελισμό που πήγε να της κάνει ο άσπονδος εχθρός του. Κατά αυτόν τον τρόπο πετυχαίνεται με ένα σπάρο δύο τριγώνια. Πρώτον, ο κόσμος στρέφεται εναντίον του εν λόγω εχθρού σας, αφήνοντας εσάς το απειρόβλητο, και δεύτερον, κερδίζετε τη συμπάθεια του κόσμου ως απομηχανής θεός που για ακόμη μία φορά προσπίσατε την τιμή της ομάδας μας, πληρώνοντας το χρέος από την τσέπη σας. Δεν έχουμε δει άλλον ιδιοκτήτη ομάδας να περηφανεύεται και να διατυμπανίζει τις πληρωμές που κάνει προς ΣΥΚΑ, εφορία, μισθούς κτλ. Για την ΠΑΕ που διαχειρίζεται και αναρωτιόμαστε, άραγε δεν είναι μέσα στις αυτονόητες υποχρεώσεις σας και πρέπει να σας χρωστάμε χάρη ακόμη και γι' αυτό? Το Blue Club Παναγιώτης Ντοκούζης διαμαρτύρεται και ζητάει άμεση αποχώρηση, αλλά δεν έχει να προτείνει διάδοχη κατάσταση. Σας πληροφορούμε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες των οργανωμένων οπαδών ούτε οι διορισμοί διοικήσεων προέδρων, ούτε η αναζήτηση επενδυτών, ούτε η μεσολάβηση για πώληση ή μεταβίβαση μετοχών της ΠΑΕ. Το ότι δεν έχουμε διαθέσιμο επενδυτή πιστεύουμε ότι δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας και να προσπαθούμε να βγάλουμε το όνομα της Νίκης από το βούργο που το έχετε κυλήσει. Επίσης, σας καλούμε να εξηγήσετε τη μόνιμη απάντηση που δίνεται απέναντι σε όλες τις επικρίσεις και διαμαρτυρίες του κόσμου της Νίκης, αυτοί που με κρίνουν να έρθουν να πληρώσουν. Θεωρείτε λοιπόν ότι για να έχει κάποιος δικαίωμα άποψης θα πρέπει να καταβάλει πρώτα ένα συγκεκριμένο ποσό? Άρα λοιπόν δικαίωμα στην κριτική έχουν όσοι νικιώτες είναι εφοπλιστές και εργοστασιάρχες. Σας προτείνουμε να αφήσετε τα καραγκιοζηλίκια και το θέατρο, γιατί γίνεστε έτσι αντιπαθέστερος και ανυπόληπτος. Το σχέδιό σας να μας σβήσετε δεν πρόκειται να πετύχει παρόλες τις γελοιότητες που μηχανεύεστε. Είστε καταδικασμένοι ανεπιστρεπτοί στην συνείδηση όλων μας. Δρόμο όλοι σας. Δεν πεθαίνει ό,τι αιώνια μπορεί να περιμένει.